Ο Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιού, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τι πρώτε πρωινέ ώρε σήμερα και του είπε ότι η Αθήνα και οι πιστωτέ τη θα πρέπει να συνεχίζουν να εργάζονται προ μια επίλυση τη κρίση χρέου εν ώψη του δημοψηφίσματο στην Ελλάδα για τι απαιτήσει των πιστωτών όσον αφορά τα μέτρα λιτότητα. Εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ο Τζακ Λιού, είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι είναι σημαντικό η Αθήνα να δείξει μια δέσμευση για μεταρρυθμίσει και όλε οι πλευρέ να συζητήσουν για μια πιθανή ελάφρυνση του χρέου. Εξάλλου, ο Τζακ Λιού συνομίλησε τηλεφωνικά το Σάββατο με κορυφαίου αξιωματούχου, μεταξύ των οποίων οι Υπουργοί Οικονομικών τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώ και την εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτέ τι τηλεφωνικέ επαφέ, ο Αμερικανό Υπουργό είπε ότι είναι σημαντικό για όλε τι πλευρέ να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη μια λύση περιλαμβάνωμένη μια συζήτηση για ενδεχόμενη ελάφρυνση του χρέου τη Ελλάδα στο διάστημα έω το δημοψήφισμα τη 5 Ιουλίου. Επίσης, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σημείωσε την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρηθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα έως το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.